Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση g.barlas@papaki.radio.com. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, Σόλωνας 71, στο κέντρο της Αθήνας, στο Γενικό Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων και το τηλέφωνο 210-36-37-011. Συνεχίσουμε με τον βίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μια νέα έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Το βιβλίο μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριακής στην Αγία Τριάδα, αλλά και στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη. Το έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιες εκπομπές ήδη. Είδαμε τα νεανικά χρόνια του Αγίου Παϊσίου. Είδαμε την δύσκολη στρατιωτική του φοιτεία με τους πολλούς κινδύνους που πέρασε και ειδικά κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Είδαμε την προετοιμασία του για την μοναχική ζωή και τους πειρασμούς που αντιμετώπισε και την κατάληξή του στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, στην αρχή της μοναχικής του ζωής. Και η ζωή του Οσίου Παϊσίου στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Πνευματικοί αγώνες του δόκιμου Αρσένιου. Με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο ο Αρσένιος δόθηκε στα πνευματικά. Αν και ήταν δόκιμος, πήρε ευλογία να κάνει τον κανόνα του μεγαλόσχημου μοναχού 4-300 κομποσχήνια με μικρές μετάνοιες και 300 εδαφιαίες μετάνοιες. Όταν επρόκειτο να κοινωνήσει, έκανε και άλλες εδαφιαίες μετάνοιες, ψάλλοντας την πρώτη οδή του μεγάλου κανόνος και δύο οδές από το Θεοτοκάριο. Ως μελέτη, εκτός από το Ευαγγέλιο, ο ηγούμενος του έδωσε τον Ευεργετινό και τις κατηχήσεις του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Από τα βιβλία αυτά ο Αρσένιος αντέγραφε ό,τι ένιωθε ότι θα τον βοηθούσε περισσότερο στον αγώνα του, ώστε να το ξαναδιαβάζει και να προσπαθεί να το εφαρμόσει. Όταν συγκεντρώνονταν πολλά σχετικά αποσπάσματα, τα αντέγραφε πάλι, ταξινομώντας τα κατά θέματα. Έτσι τυπώνονταν καλύτερα στη μνήμη του και τα έφερνε συνέχεια στο νου του, κάνοντας μελέτη χωρίς βιβλίο, όπως έλεγε. Στη διάρκεια των ακολουθιών έκανε αγώνα να στέκεται όρθιος. Όταν πονούσαν τα πόδια του, έφερνε στο νου του τον Χριστό, τον οποίο βασάνισαν σφίγγοντας τα άχρωτα πόδια του στο βασανιστικό ξύλο. Στις αρχές παρακολουθούσε με προσοχή όσα διαβάζονταν και ψάλλονταν και έτσι έμαθε και το τυπικό. Αργότερα, άλλοτε έλεγε νοερά την ευχή και άλλοτε προσπαθούσε να εμβαθύνει στα θεία νοήματα των τροπαρίων.
τον αγώνα όμως που έκανε, άρχισε να βλέπει στον εαυτό του κάποιες αδυναμίες που τον ανησύχησαν. Έβλεπε για παράδειγμα ότι αισθανόταν χαρά και καμάρωνε όταν οι λαϊκοί τον φώναζαν «Πάτερ Αρσένιε» ή όταν του έλεγαν «Την ευχή σου, Πάτερ». «Αυτά δεν τα είχα στον κόσμο», σκέφτηκε. «Τώρα γιατί τα έχω, για να δω τι έκανα στον κόσμο». Και είδε ότι στον κόσμο δεν προσευχόταν βέβαια τόσο πολύ, αλλά παρακολουθούσε συνέχεια τον εαυτό του και τον έβαζε στη θέση του. Τώρα, μέσα στην πνευματική ασφάλεια του κοινοβίου, είχε παραμελήσει αυτή την πνευματική εργασία που είναι η βάση του πνευματικού αγώνα. Άρχισε λοιπόν να παρακολουθεί και πάλι τον εαυτό του και να εξετάζει πρωί και βράδυ τους λογισμούς και τις πράξεις του. Μερικές φορές μάλιστα ανέβαινε στο βουνό Σαμάρια, που βρίσκεται πάνω από την Εσφυγμένου, και βλέποντας από εκεί το μοναστήρι, ρωτούσε τον εαυτό του: «Ποιο μοναστήρι είναι αυτό? Ξέρεις κανέναν αδελφό? Τον Αρσένιο τον ξέρεις? Σε ποιο κελί μένει? Πώς διάγει?» Έτσι, με την αντικειμενικότητα ενός μακρινού παρατηρητή, έβλεπε πιο καθαρά τη ζωή του και προσπαθούσε να διορθωθεί. Με αυτόν τον τρόπο εμπόδισε τον εαυτό του από το να προχωρήσει με υπερηφάνεια και ανέδεια, όπως έλεγε, και άρχισε με περισσότερη επίγνωση τον αγώνα της προσοχής και της νύψεως. Στις παγκινιές, που γίνονταν στα κτήματα, δούλευε γρήγορα και σιωπηλά, λέγοντας συγκεντρωμένο στην ευχή. Κάποτε τον έστειλαν μαζί με άλλους δοκίμους και νέους μοναχούς να φυτέψουν λεύκες σε ένα δρόμο κοντά στην Ιερισσό, όπου υπήρχε μετόχη της μονής. Την ώρα που φύτευαν, σταμάτησαν εκεί σχολικά αυτοκίνητα με παιδιά. Τότε ο Αρσένιος σκέφτηκε: «Αφού έφυγα από τον κόσμο, δεν κάνει να δω ανθρώπους», και αγωνίστηκε να μην σηκώσει τα μάτια του να δει τα παιδιά. Ο αγώνας της νύψεως δεν του ήταν πολύ δύσκολος, αφού από μικρό παιδί είχε μάθει να επιβάλλεται στον εαυτό του και να κόβει ακόμη και τις καλές επιθυμίες του. Υπήρχε όμως κάτι άλλο που τον δυσκόλεψε πολύ, και αυτό ήταν η αδυναμία που είχε στη μητέρα του. Η ανάμνησή της τον βασάνιζε και συχνά την έβλεπε στον ύπνο του. Το εξομολογείτος στον ηγούμενο και κάνοντας ιδιαίτερο αγώνα με παρακολούθηση των λογισμών και πολλή προσευχή, μπόρεσε να ξεριζώσει από την καρδιά του, όπως έλεγε αργότερα, την ανθρώπινη αυτή αγάπη για τη μητέρα του. Και άρχισε τότε να ανάβει μέσα του η φλόγα της θεϊκής γενικής αγάπης, η οποία αγκαλιάζει όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Δέχθηκε το θείον και επουράνιον πυρ, το οποίο ο Χριστός ήλθε βαλήν επί της γης και το οποίο στη συνέχεια θα τον πυρπολούσε ολόκληρο. «Ήταν οδυνηρό να βγάλω τη μητέρα μου από την καρδιά μου», έλεγε ο Όσιος αργότερα. Έπειτα όμως ένιωθα μια χαρά θεϊκή. Κάνει κανείς μια θυσία, ξεκόβεται και σιγά σιγά νιώθει την πνευματική αγάπη για όλο τον κόσμο. Στην αποταγή του κόσμου τον βοήθησε και ένα ανάγνωσμα που άκουσε στην τράπεζα και το οποίο αναφερόταν σε κάποιον πλούσιο άνδρα ονόματι Κράτη. Αυτός, όταν σε ένα ταξίδι του αντιλήφθηκε ότι κάποιοι ναύτες ήθελαν να τον ρίξουν στη θάλασσα για να πάρουν τους θησαυρούς του, τους πέταξε όλους τους θησαυρούς από μόνος του στη θάλασσα και έτσι σώθηκε. «Ο Κράτης πέταξε τον Κράτη και σώθηκε», έλεγε το ανάγνωσμα. Δηλαδή πέταξε αυτό που κρατούσε και που συγχρόνως τον κρατούσε. «Εγώ δεν αξίζει να τα πετάξω όλα για τον Χριστό», σκέφτηκε ο Αρσένιος. «Οτιδήποτε με κρατάει μακριά από τον Χριστό θέλει πέταγμα». Μεγάλο αγώνα έκανε και εναντίον της λύπης, επειδή ο διάβολος, εκτός από την ανάμνηση της μητέρας του, του έφερνε συχνά λύπη και αθυμία. Μια μέρα ένιωθε τόσο μεγάλη στενοχώρια που παρακάλεσε έναν ευλαβή πατέρα να κάνει για αυτόν προσευχή. Εκείνος πήγε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και έκανε για τον Αρσένιο μία παράκληση. Αμέσως ο πειρασμός έφυγε και ο Αρσένιος ένιωσε μέσα του θεία παρηγοριά. «Είχαν πολύ αγάπη οι πατέρες», έλεγε αργότερα, «και η προσευχή τους είχε παρησία στο Θεό». Άλλοτε πάλι ο διάβολος του προκαλούσε φόβο. Μόλις έμπαινε το βράδυ στο κελί του, άκουγε να του χτυπάει κάποιος την πόρτα και να λέει: «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Απαντούσε: «Αμήν», αλλά κανένας δεν έμπαινε μέσα. Άνοιγε την πόρτα και δεν έβλεπε κανέναν. Τον έπιανε τότε τόσος φόβος που δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο κελί του και έβγαινε έξω. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο, κάποιος προϊστάμενος της μονής τον είδε να κάθεται έξω. Τον πλησίασε και του είπε με αγάπη και ενδιαφέρον: «Παιδί μου, γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανέναν πατέρα έξω? Οι πατέρες μετά το απόδειπνο κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Ο Αρσένιος άρχισε να κλαίει και του είπε για τον πειρασμό που είχε. Αμέσως εκείνος πήγε και έφερε τίμιο ξύλο μέσα σε κεράκι και το έδωσε λέγοντας: «Πήγαινε, παιδί μου, ήσυχος τώρα στο κελί σου και μη φοβάσαι».
Μόλις ο Αρσένιος μπήκε στο κελί και έκλεισε την πόρτα, άκουσε πάλι μια δυνατή φωνή, διευχών των Αγίων Πατέρων. «Αμήν», απάντησε. Και τότε η πόρτα άνοιξε και μπήκε μέσα κάποιος με στολή αστυνομικού, ο οποίος άρχισε να φωνάζει. «Ε, παλιοκαλόγερε, εσύ αδιάβαστος», εννοούσε δόκιμος χωρίς ρασοευχή, «τι το έχεις αυτό το ξύλο?» Φώναζε και γελούσε σαρκαστικά, αλλά δεν μπορούσε να τον πλησιάσει επειδή είχε το τίμιο ξύλο. Και μόλις ο Αρσένιος φώναξε «Κύριε Ιησού Χριστέ», ο δίθεν αστυνομικός έγινε άφαντος. Έτσι ο Αρσένιος, με την παρακολούθηση του εαυτού του και τη βοήθεια των γερόντων του κοινοβίου, ξεπερνούσε τους διάφορους πειρασμούς και προχωρούσε έχοντας μπροστά του τον στόχο του. «Αρσένιε, διό εξήλθες». Αφού ξεριζώθηκε από τον κόσμο, αγωνιζόταν να ξεριζώσει από μέσα του και κάθε τι κοσμικό, να χωριστεί από όλα και από όλους, ώστε να γίνει αληθινός μοναχός, πάντων χωριστής και πάση συνειρημοσμένος. Ρασοφόρος μοναχός Αβέρκιος. Στη μονή εσφυγμένου, όταν κάποιος πήγαινε να γίνει μοναχός, έμενε ως δόκιμος από 1 έως 3 χρόνια. Βλέποντας όμως ο ηγούμενος την αμύωτη αγωνιστικότητα του Αρσένιου, μετά από 7 μήνες του πρότεινε να τον κάνει κατευθείαν μεγαλόσχημο. Ο Αρσένιος δίσταζε και γι' αυτό ο ηγούμενος έστειλε έναν πατέρα να συζητήσει μαζί του για το θέμα αυτό. Εκείνος τον ρώτησε γιατί δεν ήθελε να γίνει μεγαλόσχημος και ο Αρσένιος απάντησε: «Δεν καταλαβαίνω τι σημασία έχει να γίνω ρασοφόρος ή μεγαλόσχημος. Για μένα σημασία έχει να κάνω μοναχό τον έσω άνθρωπο, μου αρκεί να ζω καλογερικά». Ύστερα όμως από αυτή τη συζήτηση είδε ένα όραμα. Βρισκόταν μέσα στο ναό και έβλεπε να προχωρούν όλοι οι μοναχοί και να μπαίνουν από την ωραία πύλη στο ιερό βήμα όπου δεξιά στεκόταν ο Χριστός. Οι μοναχοί τον προσκυνούσαν και ύστερα πήγαιναν στην Αγία Πρόθεση όπου πλένονταν και από εκεί έφευγαν προς τα επάνω και χάνονταν στον ουρανό. Ο Αρσένιος κατάλαβε ότι αυτό το οικονόμησε ο Θεός για να του δείξει πόσο μεγάλη σημασία έχει το να καρεί κανείς μοναχός, διότι έτσι προσφέρεται εκουσίως στο Χριστό και προχωρεί στην κάθαρση και την ένωση με το Θεό. Ανέφερε το όραμα στον ηγούμενο και ζήτησε συγχώρηση από τον πατέρα με τον οποίο είχε συζητήσει. Παρακάλεσε όμως να μην λάβει το μεγάλο σχήμα, διότι δεν αισθανόταν έτοιμος, αλλά και δεν ήθελε να δεσμευθεί με την υπόσχεση να μείνει διαβίου στο μοναστήρι, αφού άσβεστος παρέμενε μέσα του ο πόθος για την ησυχαστική ζωή. Έτσι, στις 27 Μαρτίου 1954, εκάρη μοναχός με ρασοευχή και έλαβε το όνομα Αβέρκιος. Ο πατήρ Αβέρκιος, που αποδόκιμος έκανε τον κανόνα του μεγαλόσχημου, μετά τη ρασοευχή πήρε ευλογία να κάνει και τον κανόνα ενός ανήμπορου αδελφού. Για να προλαβαίνει, έκανε από βραδύ στα κομποσχήνια και τις πιο πολλές μετάνοιες και άφηνε τις υπόλοιπες για τα μεσάνυχτα. Για την ώρα δηλαδή που όλοι οι αδελφοί έκαναν τον κανόνα τους, οπότε θα ανέβαινε στο Θεό και η δική του προσευχή μαζί με την προσευχή των άλλων. Βλέποντας ο διάβολος το αγωνιστικό του πνεύμα, προσπάθησε τώρα να τον ρίξει από τα δεξιά. Να τον κάνει δηλαδή να πιέσει αδιάκριτα τον εαυτό του για να εξαντληθεί και να εγκαταλείψει τον αγώνα του. Μόλις λοιπόν έπεφτε να κοιμηθεί του έλεγε: «Κοιμάσαι, σήκω. Τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι κινδυνεύουν. Κάνε κι άλλες μετάνοιες». Σηκωνόταν και έκανε ό,τι μπορούσε. Μόλις όμως ξαναέπεφτε να κοιμηθεί, επαναλαμβανόταν το ίδιο. «Ο τάδε είναι άρρωστος, έχει ανάγκη και εσύ κοιμάσαι, σήκω, κάνε τόσα κομποσκήνια». Σηκωνόταν πάλι και αυτό συνεχιζόταν όλη τη νύχτα. Και τελικά ο πειρασμός τον έφερε σε τέτοια κατάσταση ώστε να αποκάμει και να πει: «Καλύτερα να έσπαζα το πόδι μου για να ήμουν δικαιολογημένος που δεν θα έκανα μετάνοιες». Έφτασε στο σημείο να βλέπει κομποσκήνι και να τρέμει. «Ένιωθα το Χριστό σαν να μου σφίγγει το λαιμό», έλεγε αργότερα. «Αλλά δεν ήταν ο Χριστός, ήταν το ταγκαλάκι. Αυτό το άγχος ήταν σατανικό. Ο Χριστός δεν θέλει να υποφέρουμε». Για να ελευθερωθεί από την πειρασμική αυτή κατάσταση, ζήτησε βοήθεια από τον ηγούμενο. Εκείνος τον συμβούλεψε να μην πιέζει τον εαυτό του, αλλά με διάκριση να κάνει ό,τι μπορεί. Έτσι, για ένα διάστημα, κάθε φορά που ένιωθε αγωνία και σφίξιμο, έλεγε στον εαυτό του: «Δεν μπορείς να κάνεις 300 μετάνοιες, κάνε 200. Δεν μπορείς 200, κάνε 100. Δεν μπορείς 100, κάνε 50. Δεν μπορείς ούτε αυτές, κάνε 3 μετάνοιες στο Χριστό και 1 στην Παναγία. Αυτές ακόμη και πεθαμένος να ήσουν θα τις έκανες».
Το ίδιο έκανε και με το κομποσχήνια και έφτασε να κάνει ένα μόνο κατοστάρι κομποσχήνια αφιερώνοντας τρία μέρη, 75 δηλαδή κόμπους στο Χριστό και ένα μέρος, 25 κόμπους στην Παναγία. Έτσι σύντομα του έφυγε το άγχος, θερμάνθηκε και πάλι η καρδιά του και ήθελε από φιλότιμο να κάνει περισσότερα. Αλλά ως φρόνιμος αγωνιστής έβαζε φρένο στον εαυτό του, μήπως ο διάβολος τον σπρώξει πάλι στην υπερβολή. Όταν λοιπόν είχε διάθεση να κάνει κάτι περισσότερο από τα καθορισμένα, έκανε το σταυρό του και έλεγε «Χριστέ μου, εσύ ξέρεις την καρδιά μου». Και σταματούσε για να είναι σίγουρος, όπως έλεγε. Έτσι εκπαιδευόταν στη χρήση των πνευματικών όπλων των δεξιών και των αριστερών για να πολεμάει με τέχνη τον πολυμήχανο διάβολο. Και προθυμία. Αφού ο πατήρ Αβέρκιος πέρασε από τα βασικά διακονήματα, στη συνέχεια τον έστειλαν βοηθό στο ξυλουργείο. Εκεί διακονητής ήταν ένας μοναχός με δύσκολο χαρακτήρα, ο Γεροϊσίδωρος. Ενώ παλαιότερα υπήρχαν 7 ξυλουργοί στο μοναστήρι, τώρα είχε μείνει μόνο αυτός. Είχε γίνει και προϊστάμενος και δεν υπολόγιζε ούτε και τον ηγούμενο. Κανείς δεν μπορούσε να μείνει κοντά του περισσότερο από μία εβδομάδα, γιατί και η συμπεριφορά του ήταν σκληρή και στη δουλειά του δεν είχε καθόλου υπομονή. Ξεκινούσε να φτιάχνει ένα παράθυρο, νευρίαζε και το άφηνε. Άρχιζε να κάνει πόρτες, νευρίαζε και τις άφηνε, για να κάνει στέγες. Τις περισσότερες δουλειές τις άφηνε στη μέση, αλλά και όσες τελείωνε είχαν μπαλώματα. Ο πατήρ Αβέρκιος στενοχωριόταν που οι δουλειές δεν γίνονταν σωστά, αλλά δεν μιλούσε. Ακόμη και όταν κάποιος προϊστάμενος τον ρωτούσε πώς έγινε έτσι αυτό το πράγμα, σιωπούσε. Τι να πω, σκεφτόταν. Να πω ότι έτσι πήρε τα μέτρα ο Γεροϊσίδωρος, τι θα κερδίσω. Με τη σιωπή βάζω κανένα φράγκο στο ταμιευτήριο του Θεού. Μια φορά ο εκκλησιαστικός του ζήτησε να φτιάξουν κορνίζα για μια φορητή εικόνα και ο πατήρ Αβέρκιος έκανε την κορνίζα με πατούρα για να μπει τζάμι. Μόλις όμως την είδε ο Γεροϊσίδωρος έβαλε τις φωνές. Τι θέλεις την πατούρα, είπε. Δεν χρειάζεται τζάμι η εικόνα. Ο πατήρ Αβέρκιος απάντησε. Να είναι ευλογημένο. Και την πήγε χωρίς τζάμι στο ναό. Όταν την είδε ο εκκλησιαστικός του είπε. Η εικόνα θέλει τζάμι, πλανεμένε, που είναι το τζάμι. Ο πατήρ Αβέρκιος είπε «Ευλόγησον» και γύρισε στο ξυλουργείο να το πάρει. Ο Γεροϊσίδωρος όμως δεν το έδινε. «Αυτός που σου είπε ότι η εικόνα χρειάζεται τζάμι είναι πλανεμένος», φώναζε νευριασμένος. «Δεν θα μπει τζάμι». Ο πατήρ Αβέρκιος λοιπόν πήγαινε από τον έναν διακονητή στον άλλο λέγοντας μόνο «Ευλόγησον και να είναι ευλογημένο». Ο Γεροϊσίδωρος είχε πρόβλημα και με τα μάτια του και γι' αυτό σημάδευε στραβά. Αν όμως ο πατήρ Αβέρκιος του έλεγε «Γέροντα, αυτό είναι στραβό», του απαντούσε «Στραβός είσαι εσύ». Ή αν έλεγε «Γέροντα, είχε ευλογία να σημαδέψω», του έλεγε «Πάψε, εσύ μόνο ευλόγησον, να είναι ευλογημένον θα λες». Έτσι πολλά ξυλακόβονταν λάθος, με αποτέλεσμα άλλα να αχρηστεύονται και άλλα να παιδεύεται να τα ταιριάξει ο πατήρ Αβέρκιος, αφιερώνοντας μέχρι και 5 ημέρες για πουλιές που θα μπορούσε να τις τελειώσει σε μία ημέρα. Ενώ όμως το ξυλουργείο η μία ταλαιπωρία διαδεχόταν την άλλη, ο πατήρ Αβέρκιος κάθε βράδυ έβαζε μετάνοια στον Γεροϊσίδωρο και του έλεγε ευλόγησον με πολύ ταπείνωση αλλά και με ευγνωμοσύνη, διότι σκεφτόταν. Πού ξέρω εγώ, εάν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σταλμένος από το Θεό για να με βοηθήσει, πώς λοιπόν να μην τον ευχαριστήσω. Και ακόμη έλεγε στον εαυτό του, καλά μου κάνει, ξοφλάω τώρα γιατί πείνασαν μαραγκοί εξαιτίας μου όταν οι κονιτσιώτες περίμεναν και 2 χρόνια για να τους φτιάξω κάτι που χρειάζονταν, ενώ άλλοι μαραγκοί δεν είχαν δουλειά. Και αργότερα έλεγε, πόσο με βοήθησε αυτός ο άνθρωπος, με χτύπησε σαν χταπόδι, αλλά μου έβγαλε όλες τις μελάνες που είχα μέσα μου.
που ο πατήρ Αβέρκιος κουραζόταν πολύ στο ξυλουργείο, πήρε ευλογία να βοηθάει και άλλους διακονητές που ήταν ηλικιωμένοι ή φυλάστενοι. Πολλές φορές μόλις τελείωνε τη διακονία στο ξυλουργείο πήγαινε στην τράπεζα και έπλαινε πιάτα και από εκεί πήγαινε να βοηθήσει αλλού. Όσο περισσότερο εργαστώ εγώ σκεφτόταν, τόσο περισσότερο θα ανακουφιστούν οι άλλοι. Γιατί να μην κουραστώ? Στο στρατό κινδύνευε η ζωή μου όταν πήγαινα να γλιτώσω τον άλλον και τώρα στα πιάτα και στα σεντόνια θα τραβηχτώ. Εκεί εξυπηρετούσα τους άλλους στρατιώτες που ήταν κοσμικοί και εδώ δεν θα εξυπηρετήσω τους πατέρες? Και αργότερα έλεγε, πόσες δουλειές έκανα τότε και πετούσα. Έκανα το ένα για να ξεκουραστεί ο ένας, έκανα το άλλο για να ξεκουραστεί ο άλλος και αυτό μου έδινε τη μεγαλύτερη ξεκούραση και τη μεγαλύτερη χαρά. Από αγάπη όμως προσπαθούσε να κρύβει τη μεγάλη χαρά που ένιωθε για να μην τον δει κανένας λυπημένος αδελφός και λυπηθεί περισσότερο. Πνευματική του λεπτότητα τον έκανε να βρίσκει τρόπους για να βοηθάει αθόρυβα. Μερικές φορές πήγαινε τη νύχτα και καθάριζε κρυφά τους ιδιαίτερους χώρους. Και όταν το πρωί ρωτούσαν ποιος είχε κάνει αυτή τη δουλειά, ο πατήρ Αβέρκιος έλεγε το όνομα ενός αδελφού που απέφευγε τις δουλειές και που γι' αυτό το λόγο οι προϊστάμενοι του έκαναν συχνά παρατηρήσεις. Έτσι ο αδελφός εκείνος βοηθήθηκε διότι μετά σκεφτόταν, τι λόγο θα δώσω στο Θεό που με επαινούν για πράγματα που δεν έχω κάνει. Από φιλότιμο λοιπόν προσπαθούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Ο πατήρ Αβέρκιος είχε αναλάβει να φροντίζει και δύο παρεκκλήσια, τα οποία βρίσκονταν έξω από το μοναστήρι. Ήταν τα πιο μακρινά, αλλά πήγαινε κάθε μέρα, άναβε τα καντήλια, καθάριζε και ετοίμαζε ό,τι χρειαζόταν για τις θείες λειτουργίες. Ήταν ανέκαθεν προσεκτικός με τα ιερά πράγματα, καθώς την ευλάβεια την είχε και κληρονομική από τη μητέρα του. Ύστερα όμως από ένα θείο γεγονός, με φόβο και τρόμο πλησίαζε πια στο ιερό βήμα. Σε μια αγρυπνία, ενώ βοηθούσε τον εκκλησιαστικό, όταν ο ιερέας είπε στην προσκομιδή «ως πρόβατον επισφαγή νύχθη», ο πατήρ Αβέρκιος άκουσε βέλασμα από την Αγία Πρόθεση. Και όταν ο ιερέας είπε «φύγεται ο αμνός του Θεού», άκουσε σπαρτάρισμα αρνιού επάνω στο Άγιο Δισκάριο. Το γεγονός αυτό, όπως έλεγε αργότερα, τον συγκλώνησε. Οι εφημέριοι της Μονής, όταν πήγαιναν να λειτουργήσουν στα παρεκκλήσια, τον έπαιρναν για ψάλτη και εκείνος πήγαινε με χαρά. Ιδιαίτερα χαιρόταν όταν τον έπαιρνε μαζί του ο ευλαβέστατος εφημέριος Παπασάβας, ο οποίος είχε φτάσει σε προχωρημένη κατάσταση εσωτερικής ησυχίας και αδιάλειπτης προσευχής. Αν και είχε προβλήματα με την υγεία του και δυνατούς πόνους, ήταν πάντοτε χαρούμενος και συνέχεια έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός». Όταν ο πατήρ Αβέρκιος τον ρωτούσε «Πώς πάει η υγεία σας», απαντούσε «Δόξα τω Θεώ πολύ καλά. Εγώ τίποτα δεν υποφέρω εν συγκρίση με τους Αγίους Μάρτυρας, όπως και δεν έχω κάνει τίποτα εν συγκρίση με τους Οσίους Πατέρες». Με τον Παπασάβα είχε ιδιαίτερη πνευματική επικοινωνία και ο ευλαβής Ρώσος πνευματικός Παπατήχων, ο οποίος ασκήτευε στην Καψάλα και τον καλούσαν μερικές φορές στη Μονή Εσφυγμένου για να εξομολογεί τους πατέρες. Όταν ο πατήρ Αβέρκιος τον γνώρισε, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την εξαϊλωμένη πνευματική του κατάσταση, ώστε τον ρώτησε αν θα μπορούσε καμιά φορά να τον συμβουλεύεται. Εκείνος όμως του είπε «Όχι, πρέπει να πηγαίνει στον ηγούμενο, διότι ο κοινοβιάτης πρέπει να έχει κοινοβιάτη καθοδηγητή». Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.